Το κοντρόλ για ταξίδι. Είμαστε έτοιμοι για ταξίδι. Λοιπόν, και η Στεφανία θα πρέπει να δει την εικόνα μπροστά της και λοιπόν, εδώ. Να μιλήσει στους ανθρώπους που... δείξτε τη Στεφανία μόνο. Εδώ. Λοιπόν, να πούμε τι βλέπει η Στεφανία. Να μας πεις εσύ τι βλέπει η Στεφανία. Να μας πει η Στεφανία τι βλέπει, όχι τι βλέπουμε εμείς. Και η Στεφανία βλέπει τώρα. Ναι. Γεια σου, γεια. Γεια σου, παππού. Γεια σας, γεια. Σ' αγαπώ. Λοιπόν, να πούμε τι βλέπουμε, τι βλέπει ο κόσμος. Είναι ο Γιώργος Εμμανουλίδης, παππούς Στεφανίας. Η Αναστασία Εμμανουλίδη είναι η γιαγιά της Στεφανίας. Και είναι οι γονείς σας, από ό,τι καταλαβαίνω. Και είναι και ο Λιμπέρης Λιμπεράκης, είναι ο παππούς της Στεφανίας. Και όλα αυτά είναι στο χωριό Θούριο. Στον Εύρο. Θούριο. Στον Εύρο. Σωστά. Λοιπόν, γεια σας και από εμάς. Σωστά. Καλημέρα. Βασίλης Πρεμίδης μαζί μας. Έχει καταφέρει καλημέρα. Να συγκινήσει τους παππούδες της Στεφανίας και να την κάνει να συγκινηθεί. Καλημέρα. Καλημέρα από το Θούριο της Ορεστιάδας, τόπο καταγωγής της οικογένειας της Στεφανίας, από το Θούριο και το Σοφικό, για να είμαστε πιο ακριβείς. Δύο χωριά που συνορεύουν, ουσιαστικά είναι συνενωμένα, ένας δρόμος τα χωρίζει, και είμαστε εδώ στο σπίτι της οικογένειας του κυρίου Εμμανουηλίδη, της γιαγιάς Αναστασίας, του κυρίου Γιώργου και του κυρίου Λιμπέρη, παππού της Στεφανίας, από τον πατέρα της. Είναι μια έτσι συγκινησιακά φορτισμένη σίγουρα στιγμή από ανθρώπους που πήραν αυτή τη χαρά να έχουν την εγγονή τους να εκπροσωπεί την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Θα μας πούν, πιστεύω, και θα τους ρωτήσετε και εσείς οτιδήποτε θέλετε, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι είναι από τις χάρες που λίγοι παίρνουν στη διάρκεια της ζωής τους, και αυτό φροντίζουν να το δείχνουν κιόλας, τη χαρά και την ικανοποίησή τους για τη μικρή τους εγγονή. Να τους ακούσουμε, γιατί η Στεφανία για την ώρα δεν μπορεί να μιλήσει, είναι πολύ συγκινημένη. Ωραία, να ξεκινήσουμε από την κυρία Αναστασία. Πείτε μας λίγο έτσι πώς αισθανθήκατε και γενικά πότε το μάθατε για την εκπροσώπηση της Ελλάδας από τη μικρή Στεφανία. Εμείς έμαθαμε, είπε η Κώστας, αλλά πήγαινε από μικρή αυτή, τραγουδούσε, έκαμε. Και γι' αυτό μετά μας είπε η Κώστας, λέει, η Στεφανία λέει, θα τραγουδήσει. Και είπαμε, χάρηκαμε πάρα πολύ. Διότι τώρα για πρώτη φορά, ξέρεις, τα πράγματα λίγο, και εμείς είμαστε λίγο χωριά έτσι αυτά. Δόξα του Θεού. Αφού το άρχισε και μέχρι εδώ που ήρθε και ο πιο παραπέρα να πάει. Καλά, προφανώς είχε καλούς δασκάλους. Κύριε Γιώργο. Εσείς τις τραγουδούσατε όταν ήταν πιο μικροί. Δεν μπορεί, κάποια ακούσματα. Εγώ τραγουδούσα πάρα πολύ. Εγώ τραγουδούσα. Όταν δεν είμαι...